Χαίρετε, ένα οδηγητικό. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για ένα θέμα, έτσι λίγο προκλητικό. Προκλητικό με την καλή έννοια. Την έννοια του ότι προκαλεί σκέψεις που ίσως να είναι και δημιουργικές. Είναι ωφέλιμη ζήλια στις ερωτικές σχέσεις? Είναι χρήσιμη? Γιατί τώρα που γράφω το βιβλίο, σκέφτομαι διάφορα και επαναφέρνω στο μυαλό μου διάφορες ιστορίες, συζητήσεις, κουβέντες. Θυμάμαι ένα ζευγάρι που ο άντρας είχε παράπονο πως η γυναίκα δεν ζήλευε. Και έλεγε, η γυναίκα μου δεν με ζηλεύει. Που αυτό σημαίνει ότι δεν με αγαπά. Ότι δεν νοιάζεται για μένα. Γιατί δεν την ενδιαφέρει ούτε πού θα πάω, ούτε τι ώρα θα έρθω. Είναι αδιάφορη. Και θυμάμαι ότι συζητούσαμε με εκείνο το ζευγάρι αν όντως η γυναίκα του ήταν αδιάφορη ή αν η γυναίκα του ήταν φυσιολογική, διότι η στάση της και η συμπεριφορά της ήταν αυτή που δικαιολογούνταν να είναι από τη σχέση τους. Δηλαδή, αν η γυναίκα νιώθει αυτοεκτίμηση, νιώθει αυτοπεποίθηση, είχε ψηλή αυτοεκτίμηση, ήταν σίγουρη για τη σχέση της, ήταν σίγουρη ότι είχε επιλέξει τον κατάλληλο σύντροφο και ότι δεν χρειαζόταν να τον ελέγχει ή να τον ζηλεύει. Θυμάμαι και ένα άλλο ζευγάρι, μάλλον πολλά άλλα ζευγάρια, στο οποίο είχε παράπονο είτε ο άνδρας από τη γυναίκα είτε η γυναίκα από τον άνδρα ότι το τέρι τους ζήλευε πολύ. Και ότι αυτή τη ζήλια την ερωτική τη βίαιναν ως καταπίεση και κακοποίηση. Καταπίεση του στείλω ότι ό,τι και να κάνω, όπου και να πάω, όποια πράξη και να κάνω, που μπορεί εγώ να την κάνω αθώα, μπορεί εγώ να την κάνω χωρίς κάποιο κακό σκεπτικό, το τέρι μου θα βρει αφορμή και θα θεωρήσει ότι κάθε πράξη που κάνω είναι με σκοπό να το απατήσω ή με σκοπό να του φερθώ άσχημα ή να μην το σεβαστώ, να δείξω έλλειψη σεβασμού. Και κάθε φορά που το τέρι μου με κατηγορεί ψευδός και μου λέει ότι μα με ποιον μίλησες στο τηλέφωνο, μα γιατί μιλούσες τόση ώρα, μα με αυτή την κοπέλα μήπως έχεις κάτι περισσότερο, με αυτόν τον άντρα μήπως έχεις κάτι περισσότερο, κάθε φορά που αμφισβητεί τα κίνητρα μου και αφισβητεί τη γνησιότητα των λέξεων μου και των πράξεων μου, με προσβάλλει και με πληγώνει και με κάνει να νιώθω ότι δεν με εκτιμά ως άνθρωπο και με θεωρεί έναν άνθρωπο εξαιρετικά ανήθικο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα βρω ευκαιρία να απιστήσω. Παιδιά, δεν ξέρω, παιδιά, φίλες, φίλοι, δεν ξέρω αν η ζήλια είναι κάτι καλό. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα αισθήματα της ζήλιας ταλαιπωρούν πάρα πολύ και αυτόν που τα νιώθει, αλλά και αυτόν που είναι το αντικείμενο ζήλιας ή το υποκείμενο ζήλιας. Είναι ταλαιπωρητικό να ζηλεύεις. Είναι βασανιστικό. Γιατί σημαίνει ότι συνεχώς ζεις με ένα φόβο ή καλύτερα φοβία ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει ερωτικά να σε απατήσει. Ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι σε ερωτική σχέση, είσαι σε γάμο, είσαι σε σχέση, σε συγκατοίκηση, μπορεί να ξενοκοιτάξει. Μπορεί το τέρι σου να μην είναι ειλικρινές το τέρι σου απέναντί σου και να μην είναι ειλικρινή τα συναισθήματά του. Εμένα μου φαντάζει σκλαβιά αυτή η ζωή. Δεν θα το ήθελα να το βιώνω. Δεν το έχω βιώσει. Απ' την άλλη, γιατί είναι καλή ιδέα να είμαστε στεγνά ειλικρινείς, ίσως να μην το έχω βιώσει και επειδή είναι στο χαρακτήρα μου, ίσως, δεν ξέρω, επειδή έχω μια καλή προδιάθεση πάντοτε, διότι όσα δεινά και να μου συμβούν, ό,τι και να μου συμβεί, πάντοτε θέλω να βλέπω το καλύτερο στους ανθρώπους. Μπορεί να μην το έχω βιώσει, δηλαδή, λόγω, πώς να το πω, λόγω αφέλειας.
ή μπορεί να μην το έχω βιώσει λόγω έλλειψης επένδυσης στη σχέση. Δηλαδή μπορεί, τώρα μιλάω υποθετικά γιατί δεν ξέρω, η ψυχολόγος μου θα μπορεί να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα εάν καθίσουμε και κάνουμε ειδική ανάλυση του θέματος. Υποθέτω πως μπορεί να μου πει, ξέρεις, επειδή εσύ έκανες επιλογές εντός αγωγικών εκτός ασφαλούς, δηλαδή δεν επιδίωξες μέχρι τώρα να έχεις μία σχέση που να είναι δύσκολο να τη διατηρήσεις κατά τη γνώμη σου, αν και στις ερωτικές σχέσεις τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα, όπως και σε όλα τα πράγματα, δηλαδή αυτή η επιλογή που φαίνεται μια καλή ή εύκολη επιλογή του στυλ θα είμαι με αυτόν τον άνθρωπο γιατί μου δείχνει ότι με θέλει πάρα πολύ και επειδή αυτός ο άνθρωπος με βάση τα δικά μου κριτήρια θα έπρεπε να κάνει και 15 κολοτούμπες που είναι μαζί μου, άρα δεν έχω τίποτα να ανησυχήσω. Η εύκολη επιλογή είναι σαφώς και πιο δύσκολη γιατί σου έρχονται τα πράγματα από εκεί που δεν τα περιμένεις. Μιλάμε γενικά τώρα, δεν μιλάμε ειδικά. Οπότε εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω τι σημαίνει ζηλεύω και βασανίζομαι από τη ζήλια. Έχω ζήσει μερικές φορές ψήγματα ζήλιας, έτσι σαν τσιμπηματάκια σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, τα οποία ήταν τόσο φευγαλαία και τόσο ταλαιπωρητικά και ανησυχητικά που δεν ήθελα να τα βιώσω. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να τα βιώσω κιόλας και στο μέλλον. Δεν ξέρει κανείς τι το επιφυλάττει τη ζωή. Εάν τυχόν είμαι σε μια σχέση αγάπης, ερωτική, δεν θα ήθελα να ζηλεύω. Εγώ προσωπικά το νιώθω σαν βραχνά. Όχι προς αυτόν που τον ζηλεύουν, γιατί πάλι δεν έχω βρεθεί ποτέ στη θέση του προσώπου που δέχεται υπερβολική ζήλια. Δεν μου έχει τύχει. Πραγματικά δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα να έχω κάποιο σύντροφο στη ζωή μου που να με ζηλεύει. Δεν μου έχει τύχει. Που να με ζηλεύει ερωτικά, που να έχει παραλυρηματική ζήλια, παρανοϊκή ζήλια, που να φαντάζεται πράγματα, που να μην πιστεύει αυτό που λέω, δηλαδή που θα του πω παράδειγμα τώρα πάω στον τάδε τόπο για να κάνω το τάδε πράγμα και θα έρθω την τάδε ώρα και να με αμφισβητήσει. Μα πού πήγες, μα πόση ώρα έκανες, με έκανες περισσότερη ώρα, με έκανες τόσα χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο, πού ξέρω εγώ πώς δεν πήγες εκεί, πώς δεν πήγες εδώ, πώς δεν έκανες το ένα, πώς δεν έκανες το άλλο. Δεν μου έχει τύχει. Από κλινική πείρα όμως. Επειδή έχω εργαστεί 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω δει χιλιάδες ζευγάρια και χιλιάδες ανθρώπους, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που τους ζηλεύει το τέρι τους και είναι ταλαιπωρημένοι από αυτή τη ζήλια που δέχονται. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, πρέπει, φαντάζομαι, υποθέτω δηλαδή, γράψτε και εσείς τα σχόλια, ειδικά όσοι έχετε ανώνυμο προφίλ και μπορείτε να γράφετε ελεύθερα, αν το έχετε βιώσει, πώς είναι να σε ζηλεύει ο άλλος ή άλλη, πώς είναι να αμφισβητεί κάθε σου κίνηση, να αμφισβητεί κάθε σου κουβέντα και να σου προσάπτει στην ουσία αρνητικά κίνητρα. Ειδικά στην περίπτωση που δεν φταίς. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση της ζήλιας, που ναι μεν το τέρι μας ζηλεύει, αλλά ζηλεύει δικαιολογημένα, όχι παρανοϊκά. Ζηλεύει επειδή αυτό είναι το λογικό, να ζηλέψει επειδή εσύ ξενοκοιτάς ή ξενογυρίζεις. Φυσικά, εγώ είμαι της εξής απόψεως, ότι αν είσαι με έναν άνθρωπο και ανακαλύψεις ότι αυτός ο άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, έχει λοξοδρομήσει και κοιτάει αλλού, και όχι μόνο κοιτάει αλλού, αλλά που λέει αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Τακτοποιείται αλλού ρε παιδί μου. Δεν τίθεται θέμα ζήλιας, τίθεται θέμα διακοπής της αδικίας, που η διακοπή της αδικίας γίνεται με διακοπή αυτής της σχέσης. Και λες μάνα μου εκεί που πας και το δίνεις, να πας και εκεί πέρα να μένεις και εκεί πέρα να κάνεις και τελειώνει η κουβέντα. Ξαναλέω, δεν μου έχει τύχει και να το γνωρίζω. Μπορεί να μου έχει τύχει και να μην το γνωρίζω. Μήπως αυτή την περίπτωση είναι μακάρι η πτωχή του πνεύματι, δηλαδή αν σαπατάνε και δεν το ξέρεις να είναι καλύτερα από το αν σαπατάνε. Δεν ξέρω. Γνωρίζω όμως περιπτώσεις, πάλι μέσα από τη δουλειά, στις οποίες ζήλευε κάποιος, είτε άντρας είτε γυναίκα, και το τέρι του, το τέρι της, στο τέλος της ημέρας, όντως τον απατούσε, και όταν την απατούσε και όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, το άτομο που ζήλευε ανακουφίστηκε. Γιατί λέει, okay, δεν είμαι τρελός, δεν είμαι τρελή, δεν είμαι χαζός, δεν είμαι χαζή, τελικά καλά το ένιωθα. Μια χαρά το ένιωθα. Είχα δίκιο που ένιωθα ότι κάτι πάει χει, γιατί να, όντως πάει αλλού. Ο άλλος πήγε αλλού, η άλλη πήγε αλλού, οπότε ηρεμίζει ο άνθρωπος.
ηρεμίζει το πλάσμα, ηρεμά το πλάσμα και λέει εντάξει, για να σπάσουμε, για να τσακρίσουμε, ναι, μας θέλει, μας θέλει. Φυσικά αυτή είναι η ψύχρεμη αντιμετώπιση ανθρώπων που δεν έχουν θέματα κτητικότητος και ανθρώπων που αντιλαμβάνονται ότι ό,τι είναι να κάνει ο άλλος, το κάνει επειδή ο άλλος είναι όπως είναι και όχι επειδή εμείς είμαστε όπως είμαστε. Δηλαδή, αν κάποιος θα μας απατήσει, θα μας απατήσει γιατί είναι ο ίδιος απατηλός. Όχι γιατί εμείς προκαλέσαμε την απάτη. Κάποιες σκέψεις έτσι, σκόρπιες αυτές. Δεν θα ήθελα πάντως να ζω μια ζωή που να ζηλεύω, ούτε μια ζωή που να με ζηλεύω. Εσείς θα θέλατε? Δεν είναι καλύτερα να υπάρχει εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις και αν αποκαλυφθεί ότι όντως το πρόσωπο στο οποίο δείξαμε εμπιστοσύνη ήταν ανάξιο εμπιστοσύνης, να αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας μια και καλή, χωρίς όλη αυτή τη μακροχρόνια ταλαιπωρία? Γιατί σκέψου, αν είσαι σε μια σχέση 4 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια και ζηλεύεις και τα 3 και τα 4 και τα 5 χρόνια, πόσο ταλαιπωρείσαι μετά? Πόσο ταλαιπωρείσαι? Δηλαδή, ενώ άμα έχεις εμπιστοσύνη 3-4 χρόνια και μετά αποκαλυφθεί ότι η εμπιστοσύνη σου δεν πήγε σε καλό σκοπό, τελειώνεις και ταλαιπωρείσαι μια και καλή όταν χωρίζεις. Ξέρω εγώ, είναι μια συνεχής ταλαιπωρία, ζήλια. Και επίσης, αυτός που δέχεται τη ζήλια δεν παίρνει συνεχώς το μήνυμα από αυτόν που τον ζηλεύει, από αυτήν που τον την ζηλεύει, ότι είσαι ανάξιος εμπιστοσύνης, είσαι ανάξιος αγάπης, και δεν του φυτεύουμε το άλλο μέσα στο μυαλό του ότι δεν είσαι καλός. Ό,τι και να γίνει θα με απατήσεις. Οπότε να του βάζουμε και την ιδέα, γιατί δεν με απατάς αφού σε περιμένω? Σε περιμένω τόσο πολύ να με απατήσεις, γιατί δεν το κάνεις να τελειώνουμε? Σκέψεις κάνω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι η ζήλια έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έχει ανθρώπους που έχουν χαρακτηριστικά ζήλιας. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω αυτό το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητα. Έχω άλλα τα οποία δεν είναι και πολύ θετικά. Αλλά οκ. Okay. Σκέψεις κάνω. Τι λέτε εσείς? Κάνει καλό η ζήλια, κάνει κακό η ζήλια? Θα λέγατε αυτό που έλεγε κάποτε εκείνος ο πελάτης μου: δεν με ζηλεύεις, άρα δεν με αγαπάς? Ή γνωρίζετε τι σημαίνει όλη αυτή η ταλαιπωρία? Φιλιά.